Η ανάπτυξη πολεμικών πλοίων αναμένεται να οθήσει ειδικότερα την ανάπτυξη τη αγορά στρατιωτικών φρεγατών. Με μεγάλη εστίαση στι δυνατότητε υψηλή θνησιμότητα και χαμηλή ανείχνευση των φρεγατών, η ανάπτυξη φρεγατών επιταχύνεται καθώ κερδίζει έδαφο και στι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Ένα νέο πρόγραμμα φρεγάτα κατευθυνόμενων πυράβλων, FFGX, βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει την κατασκευή περίπου 20 φρεγατών επόμενη γενιά FFGX έω το 2030. Το ναυτικό των ΙΠΑ επέλεξε πέντε ναυπηγούς. Ωστόλ USA, FinCantieri S.P.A., General Dynamics, Huntington, Ingalls Industries και Lockheed Martin. Και αυτή τη στιγμή αξιολογεί τα σχέδιά τους. Σκοπεύει να αναθέσει τη σύμβαση για την πρώτη φρεγάτα έως το τέλος του 2021. Ομοίως το Ηνωμένο Βασίλειο αξιολογεί επί του παρόντος τις BAE Systems, Babcock και Atlas Electronic UK για σχεδιασμό ανάπτυξη και την κατασκευή της νέας της φρεγάτας Type 31E, που πρόκειται να τεθεί σε υπηρεσία έως το 2021 μαζί με την πιο ικανή φρεγάτα Type 26. Τέτοια νέα προγράμματα ενδέχεται να προωθήσουν την ανάπτυξη της αγοράς στρατιωτικών φρεγάτων κατά την περίοδο πρόβλεψης. Η αγορά στρατιωτικών φρεγατών αναμένεται να καταγράψει CAGR άνω του 3,5% κατά την περίοδο πρόβλεψη. Η ανάπτυξη και η προμήθεια νέων φρεγατών έχουν αποκτήσει σημασία τα τελευταία χρόνια λόγω των αυξανόμενων συνοριακών θεμάτων και των εδαφικών συγκρούσεων στη θάλασσα. Τα συνεχιζόμενα προγράμματα αντικατάσταση σε διάφορε χώρε για την αντικατάσταση του τρέχοντο γερασμένου στόλου, πολεμικών πλοίων με σύγχρονα συστήματα ανείχνευση και εξοπλισμένα με οπλικά συστήματα φρεγατών που διαθέτουν αντιπλοϊκέ, Ανθιποβρυχιακέ και αεροαμυντικέ ικανότητε όθουν την ανάπτυξη τη αγορά. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτη όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για μα.